Εφιαλτικό σενάριο εκτελήσεται στην περιοχή του Αρμενικού Σιούνικ, όπω γράψαμε και νωρίτερα στη νέα σύγκρουση Αρμενίων Αζέρων. Η Ρωσία θεωρεί σημαντικό να ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν το συντομότερο δυνατό. Αυτό δήλωσε η επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Είναι εμφανέ πω η Μόσχα βγάζει την ουρά τη απ' έξω. Καλούμε και τι δύο πλευρέ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποτρέψουν νέα επεισόδια και να επιλύσουν όλε τι διαφορέ αποκλειστικά με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια στα μέρη προ το συμφέρον τη διατήρηση τη ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν τη σημασία τη έγκαιρη έναρξη τη διαδικασία οριοθέτηση και τη επακόλουθη οριοθέτηση των σύνορων Αζερβαϊτζάν-Αρμενία, είπε η Ζαχάροβα στην ενημέρωση. Η Ζαχάροβα τόνισε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Αζερβαϊτζάν όσο και με την Αρμενία για να επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή. Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο μόνος δρόμος για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είναι η εφαρμογή των συμφωνιών για το Καραμπάχ. Η ρωσική πλευρά θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για να είναι λαβήτη στις διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση είναι η εφαρμογή των τριμερών συμφωνιών, είπε ο Πεσκόφ. Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο πιστεύει ότι η συμμόρφωση όλων των χωρών με τις υποχρεώσεις τους αποτελεί εγγύηση ότι τα περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι μόνο, δεν θα είναι μόνο, είπε ο Τσαβούσογλου προσθέτοντας ότι μια Αρμενία που δεν θέλει ειρήνη και θέλει σύγκρουση είναι καταδικασμένη να χάσει. Η επίθεση των Αρμενίων στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία είναι τρομοκρατική επίθεση, είπε ο Τσαβούσογλου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.